Θα έχουμε μια μεγάλη άφηξη το Νοέμβριο στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αεροσκαφών και ελικοπτέρων που έχουμε φέρει ποτέ μέσω του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Βλέπετε ότι κινούμαστε όλο και πιο δυνατά, δήλωσε στο Via Diplomacy ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. «Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Έχετε δει την οικονομική και ψυχολογική μεταμόρφωση ως αποτέλεσμα της ενισχυμένη παρουσίας μας εκεί. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη διαχείριση του λιμανιού στον τρίτο χρόνο επιτυχίας εξαιτίας κυρίως της παρουσίας του Αμερικανικού στρατού», τόνισε. Συνεχίζοντας ο κύριος Πάγιατ είπε ότι το καλοκαίρι υπήρχαν δύο πλοία για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο σιδηρόδρομος και ήταν επίσης η πρώτη φορά που σηκώσαμε ένα τάγκ σε πλοίο. Είναι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανεβάζουμε τον πύχη όλο και πιο ψηλά, συμπλήρωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ο Τζέφρι Πάλιατα αναφέρθηκε στην ομιλία που έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης στη Σόφια, Χαίρο Μουσταφά, στο 5ο Southeast Europe Energy Forum 2021. «Η Ρωσία ήδη δημιουργεί προβλήματα. Ακούσατε την ομιλία της για τον αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δυνάμεις στη Βουλγαρία που δεν θέλουν τον IGB να πετύχει». Η κυρία Μουσταφά στο 5ο South East Europe Energy Forum 2021 είχε αναφέρει πως η ενεργειακή ασφάλεια είναι και εθνική ασφάλεια. Εάν η Βουλγαρία καταφέρει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενεργειάς της, αυτό σημαίνει μια πιο ισχυρή Βουλγαρία, μια πολύ πιο ισχυρή περιοχή. Ο IGB είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες για την περιοχή, καθώς είναι πολύ σημαντικός για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την απεξάρτησή της από τη Ρωσία, είπε ο κύριος Πάιατ.